Κύριε καθηγητά, κύριε Βαϊόπουλε, θα θέλαμε το σχολιασμό σας στην παρουσία της κυρίας Κατσικόγιαν. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους, ειδικά σε εσάς. Ήταν μια τεκμεριωμένη, εμπεριστατωμένη και updated ομιλία. Και είστε ειδικοί, εγώ τι να σχολιάσω. Ωραία, θα πω μερικά πράγματα επειδή είμαι στο πρόγραμμα. Είμαι πόσο, 5 λεπτά, 3. Όσα θέλω. Τι όσα θέλω. Να περάσω. Βεβαίως, περάστε και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τα έχετε πει όλα αυτά που έπρεπε. Παγκοσμίως έχουν διατυπωθεί οι ψυχικές εμπειρίες του εμβρίου και η ανταπόκρισή του στις ψυχικές καταστάσεις της μητέρας. Το έμβριο αισθάνεται, όπως είπατε, τα συναισθήματα και ιδιαίτερα την αγάπη προς τη μητέρα και τον πατέρα. Άμεση σχέση της ψυχικής κατάστασης της μητέρας και εγγύου με την ψυχολογική πορεία του παιδιού του ενήλικα. Προχωράμε σε όλο αυτό. Λοιπόν, τα είπατε τα προηγούμενα, πώς είναι μια αγχωμένη μητέρα για τις ορμόνες, του άγχους που εκκρίνονται έτσι. Δηλαδή, από το κατώτερο, αυτά δεν θέλατε να τα αναλύσετε, αυτά είναι σε άλλη ομιλία που είπατε, μέσα από τον παραπούντα, στην κυκλοφορία, τον παλαιό εγκέφαλο, έτσι το κατώτερο τμήμα του εγκεφάλου, στον υποθάλαμο και ούτω καθεξής. Έτσι, σε έναν ενήλικο έχουμε αγχωμένο, θυμωμένο. Οι ορμόνες κινούν μέσα του, στον υποθάλαμο, στον κατώτερο εγκέφαλο, με αντιδράσεις έτσι φυγής ή επιθετικότητας. Αλλά όμως παρεμβαίνει και η συνείδηση, που το είπαμε προηγουμένως και είστε, αναφέρατε και το Φρόιντ, είμαι και φροηδικός εγώ. Έτσι. Η συνείδηση μέσω του νέου εγκεφάλου, το ανώτερο τμήμα του εγκεφάλου, ελέγχει και καταργεί αυτές τις βίαιες παρορμήσεις. Ο έφηβος, στη συνέχεια, άμα πάρει κανείς τη σωματοψυχική ανάπτυξη του παιδιού, που ήδη ως έμβριο κατακλείστηκε από το άγχος της μητέρας του, όταν αγχώνεται και θυμώνει, δεν έχει βιολογικό εξοπλισμό που θα επέτρεπε στον εγκέφαλό του τον έλεγχο, ώστε να εκδηλώσει αυτοσυγκράτηση μέσω της λογικής και έτσι τίποτα δεν παρεμβάλλεται μεταξύ της παρόρμησης και της πράξης. Έχει αποδειχθεί από τους διάφορους ερευνητές, τους ειδικούς, ότι το ψυχολογικό χρόνιο άγχος της μητέρας που προκαλεί αυξημένη έκρηση κατεχολεμονών οδηγεί συχνά σε αντίξιο έκπληξη της εγκυμοσύνης. Αυτά ελέγχθησαν προηγουμένως, πάρα πολύ τεκμηριωμένα, προχωράω, έτσι. Τα γνεωνά λοιπόν των καταθλιπτικών εγγύων μητέρων είναι πιο ευρέσθητα και πιο δύσκολα να ηρεμήσουν, έχουν περισσότερα προβλήματα ύπνου, έχουν υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης, έτσι και ποσοστά παρορμητικότητας, υψηλότερα υπερκινητικότητας και συμπεριφορικά προβλήματα. Έτσι, αυτά από στατιστικές που αποκάλυψαν προφανή αντιστοιχία μεταξύ συγγενησιακών διαταραχών της εγγύου και των δυσλειτουργιών που παρουσιάζει το παιδί. Η ψυχολογία λοιπόν της εγγύου μετατρέπεται σε βιολογική κατάσταση στο έμβριο. Και τελειώνω, έτσι, η ενδομήτρια ζωή καθορίζει τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του, έτσι, τον συνάνθρωπο και τον πλανήτη. Οι εικόνες, οι σκέψεις, οι ιδέες της μητέρας που τρέφει μέσα της, εμποτισμένες από τη συγκίνηση και μάλιστα από τη σχέση με το παιδί, το επηρεάζουν και το μορφοποιούν. Λοιπόν, οι γενετιστές κατέληξαν το περιβάλλον να ελέγχει τη ζωή. Αυτό που ελέγχθη προηγουμένως. Έτσι, σκέψεις, συναισθήματα, εγκύου, πατέρα, τελειώνω. Έτσι, που αποτελούν πρώτο ενδομήτριο περιβάλλον, αυτές καθορίζουν ποιες ιδιότητες των γονιδίων θα εκφραστούν και ποιες θα μείνουν ισοπηρές. Λοιπόν, έφεραν λοιπόν όλες αυτές οι διάφοροι παιδαγωγοί στο πρώτο, στο παιδαγωγικό ρόλο των μελών των γονιών μητέρας και πατέρα και τη μεγάλη δυνατότητα να οικοδομήσουν σωστά το μέλλον του παιδιού, θεμελιώντας ήδη από την αρχή της ζωής, από τις ρίζες, την υγεία του, δομώντας θετικά τις δυνάμεις της ψυχής. Έφεραν λοιπόν μια νέα διάσταση στην πρόληψη και κατά ακρίβεια στην αρχή της πρόληψης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε καθηγητά, ιδιαίτερα τονίζοντας το κομμάτι της πρόληψης, το οποίο από μόνο του παραπέμπει στη συνέργεια και στη συνεργασία των επιστημονικών ειδικοτήτων. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, σχόλοι, είμαστε πολύ εντάξει στο χρόνο μας για να παραδώσουμε το Προεδρείο στην επόμενη συνεδρία. Υπάρχει κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση? Εάν όχι. Και εγώ δεν βλέπω κάτι στο chat. Επομένως, παραδίδουμε το Προεδρείο στην επόμενη συνεδρία. Σας ευχαριστούμε πολύ.